Το μάτς αρχίζει, ή μάλλον σε λίγο θα αρχίσει, διότι είδατε τι ακριβώς συμβαίνει με τα χαρτάκια. Παπαπέτρου, Τσαφλέρης, Παντελίδης, οι διαιτητές. Η αδειμονία των φίλων του Ιωνικού να ανούν την ομάδα τους ως βασιλιά ξανά στην Αλφα Εθνική. Τρομερή δίψα των Ιωνικών και η αγάπη για την ομάδα τους. Θα πάρει λίγα δευτερόλεπτα βεβαίως η όλη διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε. Ένα ντέρμπι κορυφής, ένα ντέρμπι αποδείξεων. Οι παίχτες δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Τάρις και άλλες τόσες και στην Α1 και στην Α2 και χαμηλότερα. 93-81 τελικό σκορ στην Νίκαια. Τα καπνογόνα μόλις ανάβουν για τον θριαβευτή Ιωνικό. Το Βασιλόπουλο κρατάει εκεί το ρυθμό. Παλιότερα το έκανε αυτό Καλλινικίδης στο Εγάλαιο. Τώρα το κάνει ο Βασιλόπουλος στον Ιωνικό. Είναι άλλωστε έτσι ιδιαίτερα ένθερμος ως παίχτης και άνθρωπος. Τεράστια η συνεισφορά του σε όποια ομάδα αγωνίστηκε. Γιορτές και πανηγύρια στην Νίκαια για τον Ιωνικό, που δείχνει πια ολοταχώς να επιστρέψει στην Α1 και τον Παναγιώτη Γιαννάκη να καμαρώνει κάπου εκεί για αυτό που κάποτε ξεκινούσε και ο ίδιος και άλλοι τόσοι μαζί του και όχι μαζί του παίχτες, ο Αλεξανδρίδης, ο Μπολάντα, ο Λοχατσισμάλης, Κατσικάρης αργότερα, Οικονόμου. Ο Ιωνικός που βασανίστηκε από την Εσκανά να φτάσει στην Α2 και πλέον προς την Α1. Να τι πρωταθλητές φωνάζουν όλοι εδώ στην Νίκαια. Η αξία βεβαίως του ηττημένου του χαμένου δίνει δόξα και στον νικητή και ο Ηρακλής είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο επίσης για το ελληνικό μπάσκετ. Και η θέση του και του Ηρακλή όπως και του Ιωνικού είναι στα σαλόνια, περιχαρής και ο Ελληνιάδης από τους παράγοντες του Ιωνικού, με μακρά θητεία για αυτός οι ομάδες. Ολυμπιακό.